Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Αξιονογιαννακόπουλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχάς να ξεκινήσω την παρέμβασή μου αναφερόμενη στην απαράδεκτη δήλωση που έκανε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Χατζηδάκης, ο οποίος μας έχει συνηθίσει σε μία μετριοπάθεια. Αλλά δυστυχώς αυτόν τον αυταρχικό παροξυσμό που ζούμε τις τελευταίες μέρες και τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών και μέσων ενημέρωσης, ο κύριος Χατζηδάκης εδώ ήρθε από το βήμα της Βουλής και χαρακτήρισε ως μπαχαλάκηδες τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ΑΣΟΕ, οι οποίοι υπέστησαν αυτή την αστυνομική καταστολή που όλοι βιώσαμε τις προηγούμενες μέρες. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι η κυβέρνηση έχει μια συγκεκριμένη γραμμή να απαξιώνει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίοι ως μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και αυτοί διεκδικούν το δικαίωμα για ένα ανοιχτό πανεπιστήμιο και να συνέρχονται και να μπορούν να κάνουν συγκεντρώσεις και γενικές συνελεύσεις. Έρχεται και απαξιώνει και χαρακτηρίζει συλλήβδην τα δημόσια πανεπιστήμια της χώρας και φυσικά το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, που είναι από τα πιο υψηλά στην κατάταξη πανευρωπαϊκά. Και το ερώτημα είναι, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, γιατί ακολουθείτε αυτή την τακτική? Είναι φανερό ότι είναι επιλογή, ότι είναι γραμμή. Είναι φανερό ότι σε μία περίοδο που βρήκατε πάρα πολλά προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού εξαιτίας των ιδεολοψιών που είχατε όλα τα προηγούμενα χρόνια, είναι φανερό σε μία περίοδο που είχατε σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και από βουλευτές σας και στελέχη σας και στις τοπικές κοινωνίες, όπου τώρα θερίζετε όλα αυτά, όλο αυτό που είχατε σπείρει, τη μεσαλλοδοξία, την ξενοφοβία, το φανατισμό, όλο το προηγούμενο διάστημα, έρχεστε τώρα και προσπαθείτε με αυτόν τον τρόπο αφενός να αλλάξετε την ημερήσια διάταξη της δημόσιας συζήτησης και ταυτόχρονα να κάνετε μία επίδειξη αυταρχισμού και καταστολής. Εμείς θέλουμε και από αυτό το βήμα της Βουλής να σας προειδοποιήσουμε. Είναι μέρες του Πολυτεχνείου. Είναι διπλά ανεύθυνο και απαράδεκτη αυτή η δική σας πολιτική και τακτική. Αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη όταν δημιουργείτε αυτά τα φαινόμενα αυταρχισμού και καταστολής σε αυτό το τριήμερο που η φοιτητική νεολαία της χώρας μας μαζί με τον ελληνικό λαό θα τιμήσει ειρηνικά και δημοκρατικά όλες αυτές τις μέρες μέχρι την Κυριακή την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Τώρα, κύριε Κικίλια, όσον αφορά τα ζητήματα που θέσατε για το ΚΕΘΕΑ, η αλήθεια είναι ότι στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που ζούμε από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα, οι λέξεις και τα νοήματα αποκτούν πλέον άλλη διάσταση. Το επιτελικό κράτος ταυτίζεται πλέον με τον έλεγχο του κράτους και την απαξίωση των θεσμών και μάλιστα με την κατάργηση ή με την αλλίωση θεσμών που δεν ελέγχονται όπως θα ήθελε η Νέα Δημοκρατία να ελέγχονται, το ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και με την Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διορίστηκε ο διοικητής της ΕΕΠ. Και η καλή νομοθέτηση που τόσο πολύ μας είπατε από την πρώτη μέρα, βλέπουμε να είναι συνεχώς νομοσχέδια τα οποία είναι σειραφή από διάφορες διατάξεις. Μας είπατε τον Ιούλιο ότι θα ήταν ένα πρώτο και μοναδικό. Είδαμε να ακολουθεί και το αναπτυξιακό και βέβαια να έρχονται εκατοντάδες τροπολογίες, όπου κάθε μία από αυτές να υποκρύπτει και διάφορα θέματα. Όμως το θέμα του ΚΕΘΕΑ. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα. Αντισυνταγματικά, δημοκρατικά και πολιτικά. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο. Επιλέξατε στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η Βουλή ήταν ανοιχτή, ενώ ήμασταν εδώ και είχαμε συζήτηση, είχαμε μάλιστα την κύρωση των συμβάσεων για τις εξορίξεις, να προχωρήσετε στην ένταξη των ρυθμίσεων του ΚΕΘΕΑ που καταργεί το αυτοδιοίκητο. Δεν νομίζω ότι λέω, κύριε Υπουργέ, κάτι αστείο. Αναφέρομαι σε εσάς, όχι στον συνομιλητή σας. Έλεγα λοιπόν ότι επιλέξατε να προχωρήσετε με μία πράξη νομοθετικού περιεχομένου, όταν σύμφωνα με το άρθρο 44, παράγραφος 1 του Συντάγματος, αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν είναι κλειστή η Βουλή, που εδώ η Βουλή ήταν ανοιχτή, ή όταν υπάρχει κατεπήγον λόγος που το επιβάλλει. Και ρωτώ, ποιος ήταν ο κατεπήγον λόγος? Πρώτα απ' όλα να μας απαντήσετε γι' αυτό, κύριε Υπουργέ. Δεν μας έχετε απαντήσει. Γιατί το επιλέξατε?
Η δική μας ανάγνωση, ο κατεπήγον λόγος ήταν πρώτα απ' όλα προφανώς να αποτρέψετε την εκλογή της κυρίας Ξένης Δημητρίου στην Προεδρία του ΚΕΘΕΑ. Ο κατεπήγον λόγος ήταν προκειμένου να ευνηδιάσετε και να δημιουργήσετε τετελεσμένα και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Και ο κατεπήγον λόγος ήταν να αποφύγετε τη βάσανο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και της διαβούλευσης. Το οποίο μετά από ένα διάστημα 2 μηνών, έρχεστε εδώ μέσα σε ένα μεγάλο νομοσχέδιο και όταν πλέον έχετε παράξει τα γεγονότα, τα τετελεσμένα. Και να προχωρήσουμε παραπέρα. Γιατί έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή στο αυτοδιοίκητο ενός οργανισμού που κατά κοινή ομολογία όλα αυτές τις δεκαετίες που έχει λειτουργήσει και με όλες τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνήσεις συνεργασίας, όλες τον τίμησαν, τον αναγνώρισαν και τον υποστήριξαν. Δεν μας πείσαν τα επιχειρήματα που είπατε. Γιατί είναι επιχειρήματα καταρχάς στα οποία ήρθατε να μας τα πείτε εκ των υστέρων, πολύ αργότερα. Δεν μας τα είπατε αυτά το Σεπτέμβρη. Και θα αναφερθώ και στην ουσία των επιχειρημάτων. Μας τα είπατε αργότερα όταν είδατε τις φοδρές αντιδράσεις. Και όχι μόνο των εργαζομένων, αλλά και των οικογενειών και των επιστημόνων και μια ευρύτερη κοινωνική αντίδραση γύρω από αυτό το θέμα. Και να μπούμε λοιπόν τώρα στην ουσία των θεμάτων. Αναφέρεται λοιπόν τους ελέγχους ως επιχείρημα. Να ξέρετε πάρα πολύ καλά και το είπατε και ο ίδιος, ότι ο μεν έλεγχος ο πρώτος που αναφέρεται για τα διαβατά, πάνω στο οποίο φτιάξατε όλο αυτό το αφήγημα για να δικαιολογήσετε την απόφασή σας, ήταν ένας έλεγχος που το ίδιο το ΚΕΘΕΑ, στη λογική που είχε του αυτοελέγχου και της ορθής λειτουργίας, είχε το ίδιο κινήσει. Δεν ήταν ένας έλεγχος ο οποίος ήρθε απ' έξω. Και πολύ περισσότερο ήταν ένας προκαταρκτικός έλεγχος, δεν είχε ολοκληρωθεί. Υπήρχε ένα καταρχήν πόρισμα, το οποίο μάλιστα ήταν και εμπιστευτικό, το οποίο μετά στη συνέχεια θα έπρεπε να ολοκληρωθεί και υπήρχαν και προσωπικά δεδομένα και μια σειρά πράγματα. Και εσείς επιλέξατε να δημοσιοποιήσετε αυτό το εμπιστευτικό πόρισμα για να βασιστείτε πάνω σε αυτό, να φτιάξετε ένα αφήγημα σκανδαλολογίας, διαπόμπευσης και συκοφαντίας. Προκειμένου δηλαδή να αιτιολογήσετε, γιατί ερχόσαστε μετά από τόσες δεκαετίες, να αλλάξετε το καθεστώς του ΚΕΘΕΑ και να το ελέγξετε. Αυτό είναι το πρώτο. Όσον αφορά το περίφημο έλεγχο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και εδώ θέλω να καταθέσω και την σχετική εισήγηση του κύριου Μπαρδάνη ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ, ήταν ένας από τους συνηθισμένους τακτικούς ελέγχους που γίνεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για μια σειρά από φορείς. Αφορούσε το 17, όπως λέει ο κύριος Μπαρδάνης με σαφήνεια, οι συστάσεις στους οποίους κατέληξε ο έλεγχος αυτός είτε είχαν ήδη εκπληρωθεί είτε εκπληρώθηκαν. Και βέβαια, να σημειώσω εδώ, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, κύριε Υπουργέ, ότι όσον αφορά το 2018 δεν υπήρχε καμία παρατήρηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Άρα λοιπόν πάτε πίσω στο 17 για έναν έλεγχο που οι συστάσεις έχουν εκπληρωθεί και δεν λέτε για τη συνέχεια. Και βέβαια, εδώ τίθεται και μια σειρά άλλα ζητήματα. Μέσα από αυτή την αλλαγή που εσείς στοχεύετε στο ΚΕΘΕΑ, πιστεύετε πραγματικά ότι έρχεστε να εξυπηρετήσετε καλύτερα όλη αυτή την μεγάλη προσπάθεια της μάχης απέναντι στις εξαρτήσεις? Ακούσαμε και τον υφυπουργό σας, γιατί εσείς επιλέξατε τη μία γραμμή της απαξίωσης μέσω της διαχείρισης και όσον αφορά τους ελέγχους. Ακούσαμε όμως τον υφυπουργό σας, ο οποίος είπε και το εξής καταπληκτικό, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά, όχι η κοινωνία, όχι οι εργαζόμενοι, όχι οι οικογένειες, ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά, επειδή αμφισβητείται η ιδεολογική του ηγεμονία στον χώρο της πάλης εναντίον των εξαρτήσεων. Εδώ λοιπόν εγώ θέτω 2 θέματα. Ναι, μην κάνετε έτσι κύριε συνάδελφε, θέτουμε 2 θέματα. Να μας το εξηγήσετε τι εννοείτε. Είτε εδώ δεν καταλαβαίνετε τι σημαίνει μια ολοκληρωμένη πολιτική απέναντι στις εξαρτήσεις, δηλαδή μια πολιτική που δεν μπορεί να έχει μόνο την καταστολή, αλλά είναι μια πολιτική που πρέπει να έχει την πρόληψη, πρέπει να έχει την ενημέρωση, πρέπει να έχει σαφώς την επανένταξη. Εσείς ο ίδιος είπατε για την ανάγκη να υπάρχει μια συνεχής ενημέρωση και ανανέωση της στρατηγικής. Αυτό είναι μία συζήτηση. Ελάτε να το πείτε. Ελάτε να πείτε στη Βουλή,
να γίνει ένας διάλογος, να κουβεντιάσουμε. Εσείς δεν κάνατε όμως αυτό. Δεν ήρθατε πρώτα να συζητήσετε και να πείτε ποια είναι η στρατηγική για τα ναρκωτικά, για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων και μετά να πάρετε αποφάσεις. Εσείς ξεκινήσατε παίρνοντας αποφάσεις, διαπομπεύοντας και κατασυκοφαντώντας έναν οργανισμό ο οποίος λειτουργήσε όλο αυτό τον καιρό με απόλυτη κοινή αποδοχή και με πολύ μεγάλη επιτυχία, και καταθέτω εδώ και την σχετική δήλωση και των εργαζομένων, οι οποίοι εργάζονται πραγματικά με την ψυχή τους όσον αφορά τα θέματα της απεξάρτησης και της όλης αυτής προσπάθειας, και στην ουσία υπονομεύεται ένα κρίσιμο κρίκο σε μια ολόκληρη αλυσίδα που είναι απαραίτητη να λειτουργεί και που πλέον δημιουργείται τεράστια προβλήματα. Και για να επανέλθω λοιπόν στο ερώτημα του Υφυπουργού σας, είτε εσείς δεν κατανοείτε τι σημαίνει στην πράξη μια ολοκληρωμένη πολιτική, είτε απλώς προσπαθείτε να βρείτε προσχήματα κάνοντας αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, παρότι είσαστε πλέον στην κυβέρνηση, απλώς για να καλύψετε αυτό που είπα στην αρχή. Δηλαδή ότι η μόνη σας έννοια ήταν ο κρατικός έλεγχος, η μέτερη δική σας όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ, και αδιαφορείτε για όλα τα άλλα και βρήκατε ένα εύκολο πάτημα. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, για δύο θέματα που επίσης θα ήθελα να πω σε σχέση με το νομοσχέδιο και τα υπόλοιπα άρθρα, γιατί ο εισηγητής μας, ο κύριος Παπαδόπουλος, έκανε μια πάρα πολύ λεπτομερή ανάλυση. Θα ήθελα να πω κάτι όσον αφορά την προστασία των δανειοληπτών. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε ένα νόμο, τον 4605 του 19, ο οποίος είχε τρεις στόχους και τρεις επιδιώξεις. Διεύρυνε καταρχάς τη δυνατότητα ένταξης δανειοληπτών για την προστασία της πρώτης κατοικίας, βάζοντας μέσα και μικρομεσαίους που είχαν θέσει ως εγγύηση την πρώτη κατοικία. Επέκτηνε χρονικά την αποπληρωμή των δανείων και φυσικά με την αντίστοιχη μείωση των δόσεων, και αντιμετώπισε το κρίσιμο θέμα, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, των κόκκινων δανείων των τραπεζών, με ό,τι αυτό σημαίνει. Εμείς θέλουμε δύο πράγματα. Καταρχάς να ζητήσουμε, είναι εδώ και ο Υπουργός Οικονομικών, την παράταση της λειτουργίας της πλατφόρμας για ένα χρόνο και τη διαβεβαίωσή σας, κύριε Υπουργέ. Και επίσης, όσον αφορά την τροπολογία του Κινάλ, θα θέλαμε να πούμε ότι είναι γενικά σε θετική κατεύθυνση, και ιδιαίτερα η δεύτερη παράγραφος της τροπολογίας θεωρούμε ότι είναι σε θετική κατεύθυνση και οφείλουν και οι κύριοι Υπουργοί να τη λάβουν υπόψη τους. Όσον αφορά το ελληνικό, περιμένουμε να ακούσουμε, είπε ο κύριος Χατζηδάκης κάποια πράγματα από τον κύριο Οικονόμου, αν όντως αποδίδονται οι κοινόχρηστοι χώροι από τον Άγιο Κοσμά ως το ελληνικό σύν αυτοδιοίκηση. Είναι κάτι κρίσιμο, να σας ακούσουμε, κύριε Υπουργέ. Και όσον αφορά το άλλο κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις που έρχεστε και σωστά να τις στηρίξετε μέσα από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου και σήμερα την κύρωσή της, απλώς να επισημάνουμε ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένη αυτή η στήριξη και να αφορά και τους εργαζόμενους. Δηλαδή, οι επιχειρήσεις αυτές, προκειμένου να λαμβάνουν τη στήριξη της πολιτείας, να πρέπει να είναι συνεπείς όσον αφορά τα δεδουλευμένα και οφειλόμενα στους εργαζόμενους. Ευχαριστώ πολύ.